Ένα ομολογουμένος πολύ δυνατό βίντεο δημοσίευσε η αστυνομία της Νέας Υόρκης στο οποίο απεικονίζεται ένας αστυνομικός να σκοτώνει έναν άντρα που είχε εισβάλει στο σπίτι της μητέρας του και την κρατούσε όμοιρο με την απειλή μαχαιριού. Επί της ουσίας ο αστυνομικός έσωσε την ίδια του τη μητέρα. Ο αστυνομικός Άλεξ Μοργκές επιροβόλησε μία φορά στο κεφάλι τον δράστη Μίκαελ Ντότελ, ο οποίος έπεσε πιτό που νεκρός στις 23 Δεκεμβρίου σε διαμέρισμα στο Μπρόγκς. Ο δράστης είχε αρπάξει το θύμα του από το λαιμό με τη γυναίκα να αρχίζει να χάνει τις αισθήσεις της. Κάντο φώναξε ο Ντότελ στο Μοργέσε και το συνεργάτη του, καθώ κρατούσε τη μητέρα του μπροστά του ω ασπίδα. Πυροβολήστε με, πυροβολήστε με, ακούστηκε να λέει στη συνέχεια, προκαλώντα του αστυνομικού να τον σκοτώσουν. Ο δράστη ανέφερε πω έχει μαχαίρι με τον αστυνομικό να του ζητά να το πετάξει. Όπω ανέφερε η αστυνομία και σύμφωνα με την New York Post, ο δράστη είχε ιστορικό ψυχική ασθένεια και τρει ανοιχτέ ποινικέ υποθέσει εναντίον του. Οι έρευνε είναι σε εξέλιξη για τα ακριβή αίτια τη επίθεση αλλά και τη δράση του αστυνομικού. Σημειώνεται πως τραυματίστηκε ακόμη μια νεαρή γυναίκα που βρισκόταν στο διαμέρισμα, καθώς και η μητέρα του αστυνομικού.